τώρα, κυρίε και κύριοι, θα πάμε σε λίγο πιο ευχάριστο κλίμα. Θα συζητήσουμε τώρα για ένα σύλλογο και για την πίτα που κόβουμε αύριο, που κόβει ο σύλλογο αύριο. Είναι μαζί μα η πρόεδρο του Συλλόγου Σαμοθρακητών Εύρου Νίκη τη Σαμοθράκη, η κυρία Κατερίνα Μπέρδου. Καλησπέρα σα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και στου τηλεθέατε. Από τι πρώτε πίτε, νομίζω, φέτο, νωρί ο σύλλογο των Σαμοθρακητών. Όχι, δεν λες και ακόμη κανένα δυο. Έτσι, ξεκινήσαμε από το προηγούμενο έτσι Σαββατοκύριακο. Νωρίς, νομίζω, για να δώσετε και το στίγμα σας, να στείλετε και το μήνυμα που θέλει ο σύλλογος. Για πείτε μου λοιπόν τι γίνεται αύριο. Η εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας γίνεται ανοιχτή και είναι μία από τις μεγάλες εκδηλώσεις που κάνουμε ετησίως. Καλούμε τα μέλη και τους φίλους να παρευρεθούν και ο λόγος που έγινε εξ αρχής και αποφασίστηκε μάλλον να γίνεται έτσι η ανοιχτή εκδήλωση είναι για να έχουμε και εμείς την ευκαιρία με τα μέλη μας να βρεθούμε, να ευχηθούμε καλή χρονιά, να γνωριζόμαστε, να μην χάνουμε την επαφή μας και είναι πολύ ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα. Πέρσι δηλαδή που συνεχίστηκε, γιατί γινόταν και παλιότερα αυτό, αρκετά παλιότερα. Πέρσι λοιπόν που δοκιμάστηκε πάλι για πρώτη φορά ήταν πολύ όμορφα και είπαμε να το καθιερώσουμε. Και έτσι κόβουμε την πίτα μας αύριο, το Σάββατο, στην αίθουσα της Τενέδου, στο Κρεκοτέλ, στις 6 ώρα το απόγευμα. Έτσι, δεν είναι αφορά μόνο τους Σαμοθρακίτες, αφορά όλο τον κόσμο, όποιον αγαπάει τη Σαμοθράκη. Αφορά όποιον αγαπάει το σύλλογο και όποιον αγαπάει το νησί μας και ο σύλλογος είναι ανοιχτός. Δηλαδή, αυτό είναι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει με το συμβούλιο μας. Τα μέλη μας ακολουθούν και μας αγαπάνε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όμως ο σύλλογος είναι ανοιχτός για όλους, συμμετέχουν όλοι όποιος θέλει και για να πει και να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη ή οποιαδήποτε ιδέα που μπορεί να έχει. Και η μόνη προϋπόθεση είναι να αγαπάει το νησί. Δεν έχουμε ζητήματα καταγωγής φυσικά για να έρχονται στις εκδηλώσεις μας και έρχονται και άνθρωποι και συμμετέχουν και στο χορευτικό μας, οι οποίοι απλώς αγαπάνε το νησί, δεν έχουν καταγωγή από τη Σαμοθράκη. Μάλιστα, έτσι. Δεν είναι ένας σύλλογος. Ξέρετε, έχετε παντρέψει το παλιό με το νέο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω έχει γίνει μία αλλαγή και έχει φανεί και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο σύλλογο. Έχει γίνει πιο εξωστρεφής πλέον ο σύλλογος. Γιατί ως συνήθως, όταν μιλάμε για συλλόγους, θα μιλήσουμε για πολιτισμό, θα μιλήσουμε για χορευτικά, για πίτες και για τέτοιου είδους συναθρήσεις σε πιο κλειστό χώρο. Η Νίκη της Σαμοθράκης, ο Σύλλογος των Σαμοθρακητών, έχει ανοίξει πλέον τους ορίζοντες. Έχει ανοιχτεί σε πολλά. Μην ξεχάσουμε και τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που έγιναν. Φυσικά θα πούμε και για το νησί και την προσπάθεια που κάνατε για τη στήριξη. Αλλά έχει πολλές δράσεις, έτσι. Στο σύλλογό μας, σας είπα και προηγουμένως, ότι εμείς θέλουμε να συμμετέχουν όλοι. Οπότε όταν συμμετέχουν όλοι και, και είμαστε όλοι το ίδιο, σημαίνει ότι μπαίνουν και ζητήματα τα οποία είναι έξω από το τετριμένο. Αγαπούμε πάρα πολύ τη σαμοθρακητική παράδοση και ό,τι έχει να κάνει με το νησί μας. Εντάξει, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είμαστε από εκεί. Εγώ το επισκέφτομαι και μένω εκεί πάρα πολύ καιρό κάθε χρόνο. Αλλά όμως, ανεξάρτητα και πέρα από αυτό, ο Σύλλογος έχει πολλούς νέους ανθρώπους και που υποστηρίζουν τις εκδηλώσεις μας και τις συζητήσεις μας και τις συνελεύσεις μας, αλλά και που συμμετέχουν στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Συνεπώς, έχουμε μία διαφορετική πια σκοπιά που βλέπουμε το σκοπό του Συλλόγου. Γι' αυτό το λόγο και θέλουμε να κάνουμε μια ευρεία ανανέωση του καταστατικού. Το σωματείο αυτό είναι από το 1970, είναι από τα παλιότερα. Τα μέλη είναι πάρα πολλά και θέλουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα, γιατί οι Σαμοθρακίτες που έχουν έστω και μια πιο μακρινή καταγωγή από το νησί είναι πολύ άριθμοι στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί και μετά, επομένως, είμαστε κοντά και θέλουμε να συμμετέχουμε σε κάθε δράση που σχετίζεται με την παράδοση και τον πολιτισμό. Όμως, θέλουμε να είμαστε κοντά και σε κάθε δράση που σχετίζεται με τον εθελοντισμό και οποιαδήποτε δράση βοηθάει το νησί μας. Γι' αυτό το λόγο και την ημέρα των Θεοφανίων επιλέξαμε να επισκεφτούμε και να ευχηθούμε καλή χρονιά στον πλοίαρχο και στα μέλη του πληρώματος του Αδαμάντιου Κοραή, του νέου μας πλοίου που εξυπηρετεί τη γραμμή Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη και θα εξυπηρετεί και τα δρομολόγια Λίμνου κλπ. Ο λόγος ήταν ότι θέλαμε να καλωσορίσουμε τους ανθρώπους που θα είναι στον τόπο μας από εδώ και πέρα και που είναι μακριά από τις οικογένειές τους τέτοιες μέρες. Αλλά και οποιοδήποτε βοήθεια χρειαστεί το νησί μας, ο Σύλλογος με πολύ χαρά ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα
Οι δυνάμεις του είναι τα μέλη του. Δεν είναι οικονομικά έτσι, ένα σωματείο το οποίο. Νομίζω και τα περισσότερα πολιτιστικά σωματεία οικονομικά δεν μπορούν να συνδράμουν σε έναν πολύ μικρό βαθμό, αλλά υποστηρικτικά σε εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν και είναι για το καλό του νησιού, είμαστε παρόντες. Έτσι, άλλωστε το είδαμε και στις καταστροφές που είχαν συμβεί στο νησί και την εκδήλωση. Τότε εκεί είναι και η συνεργασία με την ΕΠΟΦΕ. Ναι, βέβαια, με την ΕΠΟΦΕ. Κάναμε την εκδήλωση αυτή με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τότε. Πάντα έρχεται ο κόσμος. Είτε είναι, σας λέω, είτε από Σαμοθράκη, είτε μη καταγόμενος από το νησί. Πάντα συμμετέχει και είναι παρόν. Ξέρετε, αυτοί που πιθανόν ζουν στη Σαμοθράκη, γιατί είχαμε μία χρονιά τις καταστροφές με τα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε φέρει το καλοκαίρι, χάθηκε η τουριστική σεζόν, η καλοκαιρινή σεζόν με το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Ξέρετε, μπορεί να πούνε ότι εντάξει, εσείς από εκεί, από τη Στηρεά Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη, πολύ καλά τα λέτε, αλλά εμείς εδώ συνεχίζουμε να έχουμε το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Το νησί γενικώς βάλεται, έχει πάρα πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει. Αυτό που έγινε πέρσι με το καράβι ήταν οδυνηρό για το νησί. Νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, γιατί καλύψατε όλες τις μέρες, κάθε μέρα, τη ζημιά που υπέστη το νησί και οι άνθρωποι και οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες και όλοι. Σημασία έχει να εξομαλύνεται η κατάσταση και να βρίσκονται λύσεις και να βοηθούμε όλοι γι' αυτό. Να κοιτάμε τα πράγματα έτσι ανοιχτά και με ευρύτητα, γιατί σκοπός είναι να βοηθηθεί το νησί, οι κάτοικοι και όσοι μένουν εδώ. Γιατί το νησί ανήκει στο νομό Εύρου και είναι στο λίδι του νομού μας και πρέπει να το αγαπάμε όλοι και να το κοιτάμε υποστηρικτικά. Επομένως, στο θέμα που θίξατε, όσον αφορά το δρομολόγιο και το καράβι, νομίζω ότι τουλάχιστον για ένα χρόνο η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και όλα θα πηγαίνουν καλύτερα, έτσι θέλω να πιστεύω. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Μάλιστα. Πείτε μου για τον Σύλλογο μερικά πράγματα. Πότε λειτουργεί, πότε κάποιος μπορεί να έρθει, τι μπορεί να κάνει εκεί, ποιες δραστηριότητες υπάρχουν? Αυτό που συνέβη με τον Σύλλογο είναι ότι αλλάξαμε τις λειτουργίες, τις εξυγχρονίσαμε. Αλλάξαμε λιγάκι τις εκδηλώσεις μας, όπως η κοπή της πίτας μας. Φτιάξαμε το χορευτικό μας από την αρχή, που λειτουργεί το χορευτικό μας τμήμα κάθε Τετάρτη, στα ΒΚΠ, με τον δάσκαλό μας τον κύριο Γιαννουλάκη. Πηγαίνει εξαιρετικά καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Το χορευτικό μας δεν αποτελείται από Σαμοθρακίτες, η πλειονότητα μάλιστα, δηλαδή δεν αποτελείται μόνο από Σαμοθρακίτες, η πλειονότητα είναι Αλεξανδροπολίτες, ευρύτες. Και εκτός αυτού σας λέω ότι συμμετέχουμε σε πολλές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρω την αιμοδοσία, στην οποία έχει επιμείνει πάρα πολύ ο Σύλλογος Αιμοδοτών, σε συνεργασία και με το Σωματείο των Αιμοδοτών. Έχουμε κάνει εκδηλώσεις και εδώ, μεγάλες, ανοιχτές. Έχουμε κάνει και στο νησί και σκοπεύουμε να κάνουμε και πάλι, μόλις φτιάξει λίγο καιρός και μπορέσουμε να μεταβούμε πέρα. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν στην Πίτα μπορεί κάποιος να έρθει και να γνωρίσει εκεί τον Σύλλογο. Τι θα γίνει αύριο πέρα από την κοπή της Πίτας που λέμε κλασικά? Αύριο θα είναι μια εκδήλωση στην οποία θα είναι και το χορευτικό μας. Θα είμαστε όλοι, θα είναι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, θα είναι παλιότερα μέλη και καινούργια μέλη. Νομίζω ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει και σίγουρα θα γνωριστούμε καλύτερα. Έτσι. Αν μας επισκεφτεί. Έτσι, φυσικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μπέρδο, που είστε σήμερα εδώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.